πολυαρχία επί του πεδίου με πραγματογνώμονες απλούς θεατές και ντόμινο λαθών που αποτυπώνουν τις διαχρονικές παθογένειες με αιχμή την τραγωδία των Τεμπών ξεδιπλώθηκαν χθες στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία που αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας, ερωτηματικό παραμένει ο αριθμός των βαγονιών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς φωτογραφικό υλικό από πραγματογνώμονες αποτυπώνει 14, τη στιγμή που η πυροσβεστική και η Hellenic Train δηλώνουν επισήμως 13. Δεν γίνεται εδώ πραγματογνώμονες να τα βγάζουν φωτογραφικά 14, οι κινήσεις εταιρείες να περιγράφουν 14, αλλά να αναφέρονται 13. Το έχετε υπόψη σας? Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει από τα έγγραφα. Ακούστε όμως, το θέμα είναι ότι εδώ όλα έχουν πάει πολύ αντίθετα από όσα περιγράφει ο νόμος και επομένως δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση όσα διαπιστώνουμε. Αυτό εδώ είναι η βασική δουλειά των πραγματονομών. Γι' αυτό πρέπει να μείνει απείραχτος ο χώρος. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση των πραγματονομών, την πρώτη μέρα δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Μπροστά τους ήδη περιγράφουν ότι μπροστά τους μεταφέρονται τα συντρίμια. Ήδη το λένε. Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονας των συγγενών αποκαλύπτει πως 7 μήνες μετά βρέθηκε βιολογικό υλικό ανθρώπου στη θέση Κουλούρη. Παράλληλα, εκτιμά πως οι μισοί θάνατοι προήλθαν από την πυρκαγιά και τις συνέπειες της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών, από τα σκυλιά τα οποία είχαν πάει στο χώρο βρέθηκε βιολογικό υλικό. Υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις φυσικά. Θα έλεγα και το εκτιμώ βάσιμα ότι οι μισοί τουλάχιστον θάνατοι προήλθαν από αυτό το γεγονός. Την πυρκαγιά ή τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Κομβική σημασία στις έρευνες και τα βιντεοληπτικά υλικά. Ο καθηγητής Εμμανουήλ Παπαδάκης εξήγησε πως μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει το πρωτόλιο υλικό στα χέρια του, με την απώλεια της οπτικής πληροφορίας να εκτιμάται έως και 50%. Ο καθηγητής εξέτασε καρέ-καρέ το επιμάχο υλικό, λέγοντας πως η έναρξη του φαινομένου σημειώνεται όταν τα τρένα είναι ακόμα εν κινήσει, ενώ εκτιμά πως η φωτιά έχει προκληθεί από βίαιη έκκληση αερίου, από υλικό το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο υπό πίεση. Δυστυχώς αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο φαίνεται ότι πρέπει να είναι περίπου 50% η απώλεια της οπτικής πληροφορίας. Αυτό που έφτασε τότε, που το κατέβασε και εγώ τότε αυτό από το διαδίκτυο. Και η έναρξη του φαινομένου γίνεται ακόμα όταν τα τρένα είναι εν κινήσει. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι αυτό που είπαμε και με τον κύριο Κουρτσάκη, ότι κάτι καίγεται εκεί πέρα, το οποίο έχει προκαλέσει, η φωτιά έχει προκληθεί από έκκληση αερίου, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται, να παρήχθει από κάποιο υλικό το οποίο ευρίσκεται υπό πίεση συσκευασμένο. Στο κάδρο της εκπομπής, επίσημες αναφορές και έγγραφα μεταξύ αυτών και από το Γενικό Χημείο του Κράτους που κάνει λόγο για καθαρό ξυλόλιο. Ενώ οι ερευνητές του χημείου έκαναν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Στο διαβαστικό έγγραφο το οποίο ενημερώνει τον κύριο ανακριτή, δεν αξιολογείται το ξυλόλιο. Όχι, έλαιος σιλικόνης μόνο. Είχανε κολλήσει το έλαιος σιλικόνης. Μάλιστα. Και του οποίου του έδωσαν και κολοσιαίες ιδιότητες. Και το μόνο που μας μένει στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι αυτά γίνονται για έναν και συγκεκριμένο λόγο. Υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο και όλοι πέσανε πάνω να συγκαλύψουν την παρανομία αυτήν. Δηλώνω πολύ δημόσια ότι υπάρχει μια τεράστια συγκάλυψη από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν είναι μόνο όσα δεν έγιναν ή όσα πήγαν λάθος και τελέστηκε αυτό το έγκλημα. Είναι όλη στάση μετά. Την ίδια ώρα διαδοχικές αστοχίες ανέδειξε ο ταξιάρχος αναποστρατεία Παναγιώτης Γερογλής. Ο ίδιος περιγράφει πως τα βαγόνια μεταφέρθηκαν σε ένα χώρο που ανήκει στον ΟΣΕ, έναν από τους άμεσα εμπλεκόμενους, ενώ ξεκαθαρίζει πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν δικαιούται να βρίσκεται στο σημείο και να μετέχει στον συντονισμό. Δεν παρήχαν καμία προστασία. Ήταν ένας αγρός, ήταν ένα χωράφι και μάλιστα το οποίο ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος είναι από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κύριε Σαχίνη, δεν προβλέπεται μέσα σε αυτά τα όργανα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων.